Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας στη σελίδα 704, το κεφάλαιο Λάμπτα Γάμα, 33 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτη. Σελίδες λοιπόν 704, Λάμπτα Γάμα κεφάλαιο, 33 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτη. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν εκ Δευτέρου, ενώ αυτός ήτο έτη και κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής λέγον. Ούτω λέγει Κύριος ο κτίσας αυτήν, Κύριος ο πλάσης αυτήν δια να στερεώσει αυτήν, Κύριος το όνομα αυτού. Κράξον προς εμέ και θέλω σοι αποκριθεί και σοι δείξει μεγάλα και απόκρυφα τα οποία εσύ δεν γνωρίζεις. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί των οικειών της πόλεως ταύτης, και περί των οικειών των βασιλέων του Ιούδα ή την εστέλουση καταστραφή από χαρακομμάτων και από μαχαίρας των ερχομένων δια πολεμήσωση προς τους Χαλδαίους και δια εμπλήσωση αυτάς με τα πτώματα των ανθρώπων τους οποίους εγώ θέλω πατάξει εν τη οργή μου και εν το θυμό μου και δια πάσας τας κακίας των οποίων έκρυψα το πρόσωπό μου από τις πάλαιος ταύτης. Ιδώ εγώ θέλω φέρει σε αυτήν υγείαν και ίαση. Και θέλω ιατρεύσει αυτούς και θέλω κάμει αυτούς να είδωσει αυθονίαν ειρήνης και αληθείας. Και θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία του Ιούδα και την εχμαλωσία του Ισραήλ και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν σε μέ και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν σε μέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Και η πόλη αυτή θελήστε εις εμέ όνομα εφροσύνης, ένεσης και δόξα, έμπροσθεν πάντων των εθνών της γης, τα οποία θέλουσιν ακούσει πάντα τα αγαθά τα οποία εγώ κάμνω εις αυτούς και θέλουσι τρομάξει, εκπλαγεί και τρομάξει δια πάντα τα αγαθά και δια πάσαν την ειρήνη την οποία θέλω κάμει εις αυτήν. Ούτω λέγει Κύριος, πάλιν θέλει ακουστεί εν το τόπο τούτο περί του οποίου σας λέγεται έρημος, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κτίνους, εν τες πόλεις του Ιούδα και εν τες πλατείες του Ιερουσαλήμ, είτε είναι συνέρημη χωρίς ανθρώπου και χωρίς κατοίκου και χωρίς κτίνους, η φωνή της χαράς και η φωνή της εφροσύνης, η φωνή του νυμφίου και η φωνή της νύμφης, η φωνή των λεγόντων εν είτε των Κύριων των δυνάμεων, διότι αγαθός ο Κύριος, διότι το έλευσο αυτού μένει στον αιώνα. Και των προσφερόντων ευχαριστηρίους προσφοράς εις τον οίκον του Κυρίου, διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία της γης ως το πρώτερον. Ούτε λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, πάλι εν το τόπο τούτο, ως τη συνέρημος, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κτίνους, και εν πάσες τες πόλες συν αυτού θέλου συνείστε μάνδρε, ποιμένων, δια να αναπαύωση στα πίμνια. Εν τες πόλες η της ορεινής, και εν τες πόλες η της παιδινής, και εν τες πόλες η του νότου, και εν τη γη Βενιαμίν, και εν της πέριξ της Ιερουσαλήμ και τες πόλες του Ιούδα, θέλου σου περάσει πάλιν τα πίμνια υπό την χείρα του αριθμούντος, λέει ο Κύριος. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω εκτελέσει των αγαθών, εκείνων λόγων των οποίων ελάλησα περί του οίκου Ισραήλ και περί του οίκου Ιούδα. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, θέλω αναβλαστήσει στον Δαβίδ βλαστών δικαιοσύνης και θέλει εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην εν τη γη. Εν εκείνες τες ημέρες ο Ιούδας θέλει σωθεί και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα με το οποίο θέλει ονομαστεί. Ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλει εκλείψει από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί των θρόνων του οίκου Ισραήλ, ούτε από τον ιερέων των Λεβιτών. Θέλει λείψει άνθρωπος ενώπιόν μου για να προσφέρει όλο καυτώματα και να καίει προσφοράς εξαλφίτων και να κάνει θυσίας πάσας τας ημέρας. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε εσείς τη διαθήκη μου, τη ημέρα και τη διαθήκη της νυχτός, ώστε να μην είναι πλέον ημέρα και νύξεων το καιρό αυτών, τότε θέλει δυνηθεί να καταληθεί και η διαθήκη μου ή προς τον Δαβίδ το δούλο μου, ώστε να μην έχει ιών για να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού και ή προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να ρυθμηθεί, ουδέ η άμμος θαλάσσι να μετρηθεί ούτω θέλω, πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτας, τους λειτουργούς εις εμέ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, δεν είδες τι ελάλησον ο λόγος ούτος, λέγον, τας δύο οικογενείας, τας οποίας
ο Κύριος έκλεξε, απέρριψεν αυτάς, ούτως αυτοί κατεφρόνησαν το λαό μου, ώστε δεν λογίζεται πλέον έθνος εις αυτούς. Ούτω λέει ο Κύριος, εάν δεν έκαμον τη διαθήκη μου εν της ημέρας και της νυχτός, και αν δεν διέταξα τους νόμους του ουρανού και της γης, τότε θέλω απορρίψω το σπέρμα του Ιακώβ και του Δαβίδ του δούλου μου, ώστε να μιλάω εκ του σπέρματος αυτό κυβερνήτας, επί το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία αυτών και θέλω εκτήρη αυτούς. Αμήν. Οδο Ιερεμίας είναι τώρα στη φυλακή. Φυλακισμένος για την αλήθεια του Λόγου του Θεού, την οποία δεν δίσταζε ποτέ να την εκφράσει όταν ο Θεός του έλεγε να μιλήσει. Όλος ο λαός Ισραήλ και οι φυλές του Ιούδα αντέδρασαν και αντιδρούσαν στο Λόγο του Θεού, γιατί ήσαν πεπισμένοι, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι τίποτα από ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να ισχύσει. Ήταν σίγουροι για τους εαυτούς τους. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν ίχνος από το φόβο του Θεού. Γιατί όταν μιλάει ο Θεός, ο άνθρωπος τουλάχιστον πρέπει να σκέφτεται και να προβληματίζεται. Αν όχι, να φοβάται το Θεό και να τρέμει στο Λόγο του Θεού. Πράγμα το οποίο αρέσει στο Θεό και ευαρεστείται ο Θεός σε αυτά. Μάλιστα, ο ίδιος ο Θεός ομολογεί λέγοντας μέσα από το Λόγο Του, σε ποιον λέτε εσείς οι άνθρωποι ότι εγώ θα επιβλέπω με εύνοια, με ευμένεια, προς ευλογία? Γιατί μας ενδιαφέρει ο Θεός να είναι ευμενής μαζί μας. Μας ενδιαφέρει ο Θεός να αποκαλύπτει την εύνοιά Του στη ζωή μας. Και ο Θεός λέει, σε ποιον εγώ θα αποκαλύπτω την εύνοιά τη δική μου στη ζωή Του? Και ο ίδιος ο Θεός απαντάει, γιατί μόνο ο ίδιος μπορεί να γνωρίζει τα πράγματα αυτά. Και να φέρει τρεις βασικές προϋποθέσεις για τους ανθρώπους, που όποιος σε αυτές τις προϋποθέσεις στέκεται, μετά πάσης βεβαιότητος απολαμβάνει την εύνοια και την ευμένεια του Θεού. Όμως μετά πάσης βεβαιότητος. Γι' αυτό με μεγάλη προσοχή ακούμε τις προϋποθέσεις πάντοτε που ο ίδιος ο Θεός βάζει με το Λόγο Του στον εαυτό Του πρώτα, γιατί η Γραφή λέει ότι είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Στον εαυτό του λοιπόν πρώτα βάζει τις προϋποθέσεις και ύστερα σε μας που ακούμε το Λόγο του Θεού. Πρώτον λοιπόν σε αυτόν που έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Όταν ένας άνθρωπος ανεξάρτητα από τη θέση του, τη δύναμή του, την ικανότητά του ή την αδυναμία του και την ανυμπόρια του, έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, περπατάει καλά και ξεκινάει καλά για να απολαμβάνει την εύνοια του Θεού. Δηλαδή ποιος είναι αυτός που έχει πνεύμα ταπεινού? Είναι αυτός που μπορεί εύκολα να συγχωρεί όταν του ζητάνε συγγνώμη. Συγγνώμη, να μετανοεί όταν κάνει λάθος. Εύκολα μετανοεί. Έκανα λάθος, γιατί είναι ταπεινός. Εύκολα σκύβει το κεφάλι. Εύκολα ανέχεται. Εύκολα υποτάσσεται στους ανθρώπους. Καθώς είναι γεγραμμένο, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενης αλλήλως. Ο άνθρωπος που δεν έχει πνεύμα ταπεινού, δύσκολα υποτάσσεται, δύσκολα ζητάει συγγνώμη, δύσκολα τα βρίσκει με τους ανθρώπους, αλλά και με το Θεό, για τους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, αλλά και με τον εαυτό του, γιατί δεν μπορεί να, του συγχωρήσει τα λάθη που τα θεωρεί ανεπίτρεπτα για αυτόν που τα έκανε, ό,τι τα έκανε. Όταν ακούς έναν άνθρωπο και λέει, πώς το έκανα αυτό, δεν συγχωρώ τον εαυτό μου, ασυγχώρητος είμαι, αυτός είναι υπερήφανος. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι συντετριμένη καρδιά, που σημαίνει εύκολα κλαίει, εύκολα συγχωρεί, εύκολα μακροθυμεί, εύκολα υπομένει, εύκολα περιμένει, εύκολα αγαπάει, εύκολα ελεεί, εύκολα σπλαχνίζεται, συντετριμένη καρδιά. Και το τρίτο είναι στον τρέμοντα το λόγο μου. Σε αυτόν δηλαδή που με φόβο και τρόμο αντιμετωπίζει το Λόγο του Θεού, όχι για να μην του ρίξει κεραυνό ο Θεός στην καρδιά, στο κεφάλι, στη ζωή του,
για να μην του φέρει κακό. Γιατί δεν είναι κακός ο Θεός, αλλά για να μην τον λυπεί, να μην λυπήσει το Πνεύμα του Άγιο. Ενδιαφέρεται να είναι ευάρεστη η ζωή του στα μάτια του Θεού. Στον άνθρωπο αυτόν λοιπόν που έχει αυτές τις προϋποθέσεις, ο Κύριος επιβλέπει με μεγάλη εύνοια, με ευμένεια, χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Θεός λοιπόν έχει τώρα μπροστά του έναν λαό που δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Ούτε στο λόγο του Θεού τρέμει, ούτε η καρδιά του είναι απαλή και τρυφερή αλλά σκληρή, αλλά ούτε και το πνεύμα του ταπεινό αλλά λαζονικό, με αποτέλεσμα να απορρίπτει πάρα πολύ εύκολα τα λόγια του Θεού, τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου, τα λόγια των αδελφών, αλλά και να μην μπορεί να κάνει έλεος και στους αδελφούς του. Το αποτέλεσμα, αδελφοί αγαπητοί, δεν θα είναι καλό. Γιατί όταν χάσει ο άνθρωπος την εύνοια του Θεού, τότε τα χάνει όλα. Όταν ο Θεός δηλαδή δεν είναι μαζί σου, τότε μαζί σου άλλος θα έρθει να μείνει. Άλλος θα έρθει να κατοικήσει. Γιατί λέει η Γραφή ότι το πνεύμα του ακάθαρτου όταν βγει, φεύγει, αλλά επιστρέφει από εκεί που βγήκε. Και αν τύχει και βρει το σπίτι του καθαρισμένο, αφενός μεν, γιατί το έχει καθαρίσει ο Χριστός, και άδειο όμως ταυτόχρονα, γιατί έχει φύγει ο Χριστός, επειδή δεν έχει το πνεύμα το ταπεινό και την καρδιά της συντετριμένη, τότε πηγαίνει, δεν μπαίνει μέσα, πηγαίνει και παίρνει 7 δυνατότερα και μπαίνουν, και τότε τα έσχατα γίνονται χειρότερα των πρώτων. Έναν τέτοιο λαό έχει να αντιμετωπίσει ο Θεός και έναν τέτοιο λαό έχει να αντιμετωπίσει ο Ιερεμίας, και κλαίει ο Ιερεμίας για αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί στο λαό Ισραήλ και αγωνίζεται να τους προειδοποιήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, αλλάζει γνώμη. Δεν μένει απόλυτα στερεωμένος σε αυτά τα οποία έχει σκεφτεί, αλλάζει γνώμη ο Θεός. Εύκολα αλλάζει γνώμη. Τόσο εύκολα όσο εύκολα μετανοεί ο άνθρωπος ή όταν μετανοήσει ο άνθρωπος. Εύκολα αλλάζει γνώμη. Όμως είναι και κάποια άλλα πράγματα που ο Ιερεμίας δεν ξέρει. Βλέπει λοιπόν την καταστροφή και φοβάται ότι δεν θα υπάρχει διόρθωσης. Όμως ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, τον επισκέφτεται και τον προτρέπει λέγοντας ότι εγώ γνωρίζω πράγματα απόκρυφα και μεγάλα τα οποία εσύ δεν γνωρίζεις. Αλλά εάν θέλεις να στα αποκαλύψω, αν θέλεις να σου αποκαλύψω τα σχέδιά μου, τότε υπάρχει μια άλλη προϋπόθεση. Όχι τώρα για το λαό Ισραήλ ή για τους άλλους, αλλά για σένα. Αν θέλεις να γνωρίσεις τα κρίφια του Θεού, υπάρχει ένας τρόπος και μοναδικός. Κράξε σε αυτόν. Αλλά το κράξε δεν είναι με φωνή, και με φωνή είναι. Αλλά το κράξε είναι με την ψυχή σου, με την καρδιά σου. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν γίνεται. Μερικές φορές είναι εύκολο όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε τραγική θέση. Από φόβο κράζουμε. Από πόνο κράζουμε. Από δυστυχία και απελπισία πολλές φορές κράζουμε. Αλλά τότε δεν κράζουμε για αποκάλυψη, κράζουμε για βοήθεια. Το να κράξει ο άνθρωπος για φανέρωση και αποκάλυψη, αυτό είναι ένα θαύμα που μόνο ο Θεός μπορεί να στο φανερώσει, αλλά και μόνο ο Θεός μπορεί να στο χαρίσει. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να κράξει ενώ είναι σε καλή κατάσταση. Και μάλιστα για να γνωρίσει. Και ξέρω τι θα πει «κράζει η ψυχή μου». Αν και ζητούσα πάντοτε να το γνωρίσω, θυμάμαι μια φορά, είχαμε πάει στην εκκλησία της Λάρισας με 2 αυτοκίνητα, εγώ με το δικό μου και ο Κυριανάκης με το δικό του. Και ο Ντίνος ο γιος μου, μικρό παιδάκι ήταν τότε, μπήκε με το Κυριανάκη. Και όταν φτάσανε, καμάρωνε ο Ντίνος, με 200 έτρεχε ο αδερφός. 200, το είδες γραμμένο, το είδα γραμμένο. Τι λες ρε παιδί μου, 200, όχι ρε παιδιά, είναι επικίνδυνο. Τέλειωσε.
Εγώ μετά το τέλος θα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη και οι αδερφοί θα γύριζαν πίσω. Και θα έπαιρναν μαζί και τον Τίνο. Τους έπιασα λοιπόν και τους λέω: άκουσα να δεις, μην τρέχεις τόσο πολύ, Γιώργο, σε παρακαλώ, είναι επικίνδυνο. Και πάω να φύγω. Εκείνη τη στιγμή όμως σκέφτομαι ότι μέσα στο αυτοκίνητο θα είναι ο Τίνος. Και τότε έκραξα. Μην τρέχεις! Αλλιώς του το είπα πρώτα, αλλιώς του το είπα δεύτερον. Αλλιώς του το είπα όταν είναι μόνοι τους, αλλιώς του το είπα το μην τρέχεις. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε και με χτύπησε στην καρδιά. Γιατί έδειξε τη διαφορά της αγάπης, αλλά και κατάλαβα ακόμη τι σημαίνει κράζω. Αλλά το επαναλαμβάνουμε. Μπορεί να κράξει ο άνθρωπος ζητώντας βοήθεια. Αλλά δεν μπορεί να κράξει ο άνθρωπος ζητώντας φανέρωση. Και ο Κύριος τον επισκέπτεται και του λέει κράξε και αν καταφέρεις να κράξεις, εγώ θα σου αποκριθώ και θα σου φανερώσω μεγάλα και απόκρυφα τα οποία εσύ δεν γνωρίζεις. Και δεν μοιάζει ο Ιερεμίας ή δεν ακούγεται ή δεν διαβάζουμε μέσα εδώ ότι ο Ιερεμίας έκραξε, αλλά ο Θεός κατά χάριν του φανέρωσε πράγματα μοναδικά που και για μας ακόμη τώρα μετά από 2.000 χρόνια ακούγονται έντονα και πολύ δυνατά, απίστευτα θα έλεγα, θαυμαστά στην πραγματικότητα. Είναι δυνατόν, λέει στο τέλος ο Θεός, να διαλύσεις τη διαθήκη που έχω κάνει για την ημέρα και για τη νύχτα και να πάψει ημέρα και νύχτα? Η απάντηση είναι δεν είναι. Εάν δεν είναι δυνατόν, το ίδιο δεν είναι δυνατόν εγώ να απορρίψω τη διαθήκη μου που έκανα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ και στον Δαβίδ. Να απορρίψω το λαό μου. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, εγώ αποκλείεται να απορρίψω το λαό Ισραήλ. Και ακούστε αδερφοί, και σκεφτείτε αδερφοί τι ακούει τώρα ο Ιερεμίας, ο οποίος βλέπει το τέλος και την καταστροφή. Μάλιστα ξέρει ότι ο Θεός του είπε ότι θα καταστρέψει τα πάντα. Την Ιερουσαλήμ, το ναό, τα τείχη, τους ανθρώπους, τίποτα δεν μείνει όρθιο. Και έρχεται ο Θεός του λέει ότι εγώ αποκλείεται να εξαλείψω την διαθήκη μου, την οποία έκανα προς το λαό μου. Και αν ακόμα εγώ απορρίψω τη διαθήκη μου που έκανα για την κίνηση αλλά και τη ζωή της γης και του σύμπαντος που αποκλείεται, εγώ θα αυξήσω και θα οικοδομήσω τον Ισραήλ ώστε να είναι σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο στην άκρη της θάλασσας. Αμέτρητο πλήθος. Και θα λέγαμε αδερφοί αγαπητοί, το είπε πριν 2.500 χρόνια ο Κύριος, ο Ιερεμίας, ο Θεός με τον Ιερεμία τον προφήτη. Αυτό όμως γίνεται. Γιατί τελικά το σπέρμα του Ισαάκ, του Αβραάμ, είναι ο Χριστός. Και ο διάδοχος του Δαβίδ, στο θρόνο του Δαβίδ, είναι ο Χριστός. Και του είπε πράγματα απόκριφα, θαυμαστά, τα οποία και που τ' άκουσε δεν τα κατάλαβε. Και που του τα είπε δεν μπόρεσε να τα συνειδητοποιήσει. Γι' αυτό ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, αυτά τα σχέδια τα οποία έχει για την ανθρωπότητα, για την εκκλησία του, για τους πιστούς, για τους δούλους του, για τις δούλες του πάνω στους οποίους έχει εκχέει το Πνεύμα του το Άγιο, και να σας τα πει, και να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, και να μας τα πει, δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να τα φανταστούμε τα σχέδια του Θεού. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Το θέμα, το κρίσιμο θέμα δεν είναι αυτό. Γιατί οι Ισραηλίτες, οι άπιστοι πέθαναν. Με το λαό Ισραήλ συνέχισε ο Θεός. Άρα δεν είναι επί προσωπικού επίπεδου, είναι επί εκκλησιαστικού επίπεδου.
Αλλά δεν είναι μόνο επί εκκλησιαστικού επίπεδου, είναι και επί προσωπικού επίπεδου με μία διαφορά. Ότι για την εκκλησία του εξάποντος ότι ποιοι θα τα κάνει. Αλλά το πρόβλημα είναι ποιοι θα είναι μέσα στην εκκλησία όταν θα τα κάνει. Και επί προσωπικού επίπεδου είναι όταν θα έρθει ο Κύριος να σε επισκεφθεί για να κάνει αυτά που υποσχέθηκε. Θα έχεις την πίστη σου. Θα είσαι εκεί που σε θέλει ο Θεός. Γιατί ο Θεός έχει συνέχεια, καλή συνέχεια. Αλλά το ερωτηματικό το μεγάλο είναι, εμείς έχουμε καλή συνέχεια? Εμείς είμαστε σήμερα εδώ, δόξα στο Θεό. Αύριο θα είμαστε? Μεθαύριο θα είμαστε? Η καρδιά μας είναι σήμερα προσιλωμένη στον Κύριο. Ελπίζω, πιστεύω, εύχομαι, ολονών μας. Αύριο θα είναι ολονών μας. Εγώ για να αποδείξω, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στον εαυτό μου και σε εσάς, φτάνει να θυμηθώ από το 91 που άρχισε η Εκκλησία της Κηφισιάς, πόσοι ήρθαν, αναγεννήθηκαν, βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού εν ύδατι, βαφτίστηκαν εν πνεύματι Αγίω, έλαβαν και χαρίσματα ακόμη και σήμερα δεν είναι ανάμεσά μας. Κάποιος μάλιστα αδελφός είπε ότι αν ήσαν όλοι αυτή τη στιγμή όσοι ήρθαν στην Εκκλησία από το 91 και έπειτα, θα είμαστε 4 Κηφισιές. Δεν ξέρω αν θα είμαστε τόσο ή όχι, αλλά σίγουρα θα είμαστε τελείως διαφορετικοί. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό δεν ισχύει σε μένα. Κανένας. Αντιθέτως, όλοι πρέπει να πούμε Κύριε φύλαξέ μας, διατήρησέ μας. Και αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι ο Απόστολος Παύλος στο Λόγο του Θεού λέει ότι είναι ικανός και δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μας, το θέμα δεν είναι να μείνουμε μόνοι μας, γιατί δεν θα μείνουμε. Αλλά παρόλο που ο Χριστός αγωνίζεται να μας διατηρήσει, παρόλα αυτά δεν μένουμε. Άρα λοιπόν με φόβο, γι' αυτό χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, και η τρίτη προϋπόθεση, τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Με φόβο και τρόμο να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται, αδερφοί. Δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρεις, αυτό θα θερήσεις. Αν σπέρνεις τη σάρκα όπως ο λαός Ισραήλ, θα θερήσεις φθορά. Αν σπέρνεις όμως το Πνεύμα το Άγιο, θα θερήσεις ζωή αιώνιο. Θα θερήσεις ζωή αιώνιο. Μεταβεβαιότητος. Άρα το ερώτημα είναι πού και πώς σπέρνουμε. Και τι σημαίνει σπέρνουμε, ζούμε. Ένα απλό παράδειγμα θα σας φέρω, όχι μεγάλης αποστασίας, ένα πολύ απλό παράδειγμα θα σας φέρω, αυτό που λέει στην Εκκλησία της Εφέσου ο Κύριός μας. Την αγάπη σου την πρώτη αφήκας, παράλληλο που το έργο σου μέχρι τώρα ήταν άριστο. Και ξέρετε τις συνέπειες. Μέλω να σε εξεμέσω. Επειδή έχασες την πρώτη σου αγάπη. Επειδή έγινες σκληρός. Θα σε εξεμέσω. Μάλιστα συγκεκριμένα είναι δύο καταστάσεις. Επειδή έχασες την πρώτη σου αγάπη θα μετακινήσω τη λιχνία σου και επειδή έγινες χλιαρός θα σε εξεμέσω. Αλλά είναι πολύ κοντινά αυτά. Πολύ κοντινά μεταξύ τους, αλλά πολύ κοντινά και σε μας. Και λέω σε μας γιατί θεωρώ ότι όλοι είμαστε ομοιοπαθείς. Και αφού αισθάνομαι ότι είναι πολύ κοντινό σε μένα, δεν μπορώ να αμφιβάλλω ότι είναι πολύ κοντινό και σε σένα, αν και το εύχομαι και αν θέλετε το ελπίζω. Αλλά αυτά μας τα λέει ο Λόγος του Θεού για να καταλάβουμε τη συνέχεια. Δύο πράγματα λοιπόν. Να μάθουμε να κράζουμε και επειδή, όπως είπαμε, δεν πρόκειται να το μάθουμε αυτό αν ο Χριστός δεν μας το χαρίσει. Να του πούμε Κύριε βοήθησε με κατά χάρη να κράξω για να δω το μέλλον της ζωής μου, της οικογένειάς μου. Όχι τόσο για να το μάθω και να χαρώ, όσο για να το μάθω και να προσέξω και να φοβηθώ
Γιατί εγώ θυμάμαι παιδιά που είχαν έρθει με και μεγαλώσαν μες στην εκκλησία, όχι πολλά και τώρα είναι έξω. Και δεν δέχονται τίποτα για τον Χριστό. Κι όμως ήταν ζηλότριες, ζηλωτές. Και σπάει η καρδιά μου. Και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Και ό,τι και να κάνεις είναι μάταιο. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις από το Θεό, τις οποίες με πολύ, με φόβο και με τρόμο θα τις εργαζόμεθα. Θα τις εργαζόμεθα γιατί κανείς δεν είναι ασφαλής. Και είναι φοβερό να βλέπεις τα παιδιά σου να φεύγουν στον κόσμο. Είναι φοβερό να βλέπεις τη γυναίκα σου να μην περπατάει καλά. Είναι φοβερό να βλέπεις τον άντρα σου να μην στέκεται εκεί που τον θέλει ο Θεός. Και είναι φοβερό για όλη την Εκκλησία να βλέπεις μια οικογένεια να παραπέει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, απευθύνεται σε όλους μας, ιδιαιτέρως δε σε αυτούς που θεωρούμε ίσως ότι δεν κινδυνεύουμε. Όποιος λέει η Γραφή νομίζει ότι στέκεται, ας προσέχει, γιατί πλησίον είναι οι πτώσεις. Μην νομίζεις ότι στέκεσαι, μην θεωρείς ότι ίστασε, γιατί είναι κοντά οι πτώσεις. Καλύτερα να νομίζεις ότι κινδυνεύεις, που είναι και το αληθές, για να ταπεινώνεται το πνεύμα σου και να συντρίβεται η καρδιά σου και να στρέφεσαι στον ουρανό και να λες «Βόηθα με Κύριε, φύλαξέ με», παρά να αισθάνεσαι σιγουριά και αυτοπεποίθηση, η οποία είναι και λανθασμένη αλλά και ψεύτικη. Δεν είναι αλήθινη. Καμία σχέση με την αλήθεια δεν υπάρχει στη βεβαιότητα και στην ασφάλεια. Καμία σχέση. Όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας βεβαιώνει ότι η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εκινδύνω, τι σημαίνει κινδυνεύεις. Πάβει να υφίσταται οποιαδήποτε σκέψη ασφάλειας και βεβαιότητας. Και όταν δεν υπάρχει αυτή η βεβαιότητα και η ασφάλεια στη ζωή μας, τότε δεν μπορούμε να κρίνουμε. Γιατί έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει με όποιο μέτρο κρίνετε θα κριθείτε. Και με όποιο μέτρο καταδικάζετε θα καταδικαστείτε. Άρα να προσέχουμε τα λόγια μας. Τι λες, μην κρίνεις. Θα μπλέξεις με το Θεό. Αλλά και όταν βγαίνει κρίση από το στόμα μας, να σκεφτόμαστε πια ότι σπέρνουμε στη σάρκα και θα θερήσουμε φθορά. Γιατί όταν έρχεται κρίση, οφείλεται πιθανόν σε ζήλια, σε ανταγωνισμό, σε υπερηφάνεια, σε σκληρότητα, σε έλλειψη αγάπης. Όταν βγαίνει κρίση από το στόμα, και ιδίως στους δούλους και στις δούλες του Θεού, ιδίως, τα πράγματα είναι άκρος επικίνδυνα. Όχι για αυτόν που κρίνεις και καταδικάζεις, που μπορεί να έχεις και δίκιο. Αλλά έστω ότι έχουμε δίκιο όταν κρίνουμε και καταδικάζουμε, δεν φοβόμαστε μήπως με τον ίδιο τρόπο κριθούμε που θα κριθούμε και με τον ίδιο τρόπο καταδικαστούμε που θα καταδικαστούμε? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Θεός του λέει ότι ο Ιερεμία θα σου φανερώσω παράξενα πράγματα. Πράγματι βλέπεις όλα αυτά. Όλη αυτή την καταστροφή, τους Χαλδαίους που έχουν έρθει πανίσχυροι για να καταστρέψουν, να εξαφανίσουν, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο? Για ένα σοβαρό λόγο. Γιατί άκουσαν το λόγο μου και δεν του δώσαν σημασία. Τους κάλεσα, τους εξήγησα και δεν διορθώθηκαν. Και τους είπα μετανοήστε και δεν επέστρεψαν. Γι' αυτό τα βλέπεις όλα αυτά. Όμως τώρα άκουσε το ωραίο σχέδιο που έχω. Εγώ σε αυτούς θα φέρω υγεία. Και εδώ σας παρακαλώ να φοβηθούμε ακόμη περισσότερο. Εάν σε αυτόν που η Ιερεμίας βλέπει καταστροφή και σε αυτόν που εγώ κρίνω και κατακρίνω και καταδικάζω γιατί το περπάτημά του δεν είναι καλό, μου λέει σήμερα ο Θεός
Πρόσεξε, γιατί εγώ σε αυτόν θα φέρω υγεία και ίαση και θα τους ιατρεύσω και θα τους κάνω να δούνε ειρήνη, αφθονία ειρήνης και αλήθειας. Πλήρη και απόλυτη ευλογία θα κάνω. Τότε ποιος είμαι εγώ, αδερφοί αγαπητοί, να επιμένω και να μένω στη θέση της βεβαιότητας και της ασφάλειας που έχω? Έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό. Εδώ δεν είμαστε μια εκκλησία που παίζουμε την εκκλησία. Εδώ είναι η εκκλησία του Χριστού και ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορείς να παίξεις. Πρέπει να γεμίσει η καρδιά μας φόβο. Άγιο φόβο, όχι φόβο κόλασης. Άγιο φόβο. Γιατί ο Άγιος φόβος θα μας οδηγήσει στην επιστροφή, στη μετάνοια. Θα μας οδηγήσει στην ταπείνωση. Και μετά από αυτό θα μας οδηγήσει στη χάρη, στο έλεος, στην ειρήνη και στην ευλογία. Αλλά θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Προσέχετε, μην ακούτε αυτά που σας κρίνουν. Από παλιά ερχόντουσαν και μου λέγανε, έλα να σου πω για τον αδελφό τον τάδε. Του λέγα, δεν θέλω να μου πεις. Ξέρεις τι έκανε ο αδερφός ο άλλος? Δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Μην αφήνετε να σας κατηγορούν, να σας κρίνουν. Εκείνη τη στιγμή γινόσαστε σκουπιδιοντενεκές που άλλος πουτάει τα σκουπίδια του. Δεν θα σας ωφελήσει αυτό. Καρδιά μας θα γεμίσει σκουπίδια. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, έρχεσαι και μου κατακρίνεις τώρα την αδερφή, τον αδερφό, εσύ. Μα ποιος είναι ο κατηγορών τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα? Μόνο ο διάβολος. Είναι αδελφιά μου αυτά, είναι αδελφοί μου αυτοί. Μα έκαναν λάθος. Ο Θεός θα τους βοηθήσει. Όπως βοήθησε και εμένα, δεν με βοήθησε? Δεν θα με βοηθήσει? Και αυτόν θα τον βοηθήσει. Δεν θα με διορθώσει? Και αυτόν θα το διορθώσει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει ένα εδάφιο μοναδικό. Το έλεος καυχάται της κρίσεως. Και μετά άντε να έρθει στη ζωή μας οι ευχές του Λόγου του Θεού που είναι συγκεκριμένες. Σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων θα δείτε οι Απόστολοι και όσοι οι συγγραφείς του Λόγου του Θεού λένε η χάρις, το έλεος, η ειρήνη μαζί σας. Συγκεκριμένα πράγματα. Χάρις, δεν μπορεί να έχεις την ευχή του Θεού. Δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου η χάρις. Χάρις είναι αποτέλεσμα ταπείνωσης. Που σημαίνει ότι τον αδελφό σου τον βλέπεις από χαμηλά, όχι από ψηλά. Από χαμηλά. Αν είσαι ταπεινός θα έρχεται η χάρις του Θεού. Χάρις την ταπείνωσή σου πάει η χάρις του Θεού. Το έλεος. Η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού δεν είναι απλό πράγμα. Να απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού. Βεβαίως ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά εσύ, εγώ την απολαμβάνουμε? Απολαμβάνουμε τη φροντίδα Του, την προστασία Του? Για να απολαμβάνεις το έλεος του Θεού, απόλυτα ανάγκη, απόλυτη είναι η ανάγκη να πιστεύεις το λόγο του, να ελπίζεις το λόγο του Θεού, να ελπίζεις το Θεό. Όταν ελπίζεις το Θεό είναι εξασφαλισμένη η αγάπη του Θεού. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Που σημαίνει τι? Δεν θα προσωποληπτείς στον άνθρωπο ελπίζοντας από αυτόν. Μένει, λέει, κάποιος πλούσιος, του λες καθίστε εδώ στην πρώτη θέση. Μένει κάποιος φτωχός, κάτσε εκεί όρθιος στο τέλος. Και όταν το είδα στάσου όρθιος, φοβερό πράγμα. Στάσου εκεί πέρα όρθιος, τώρα άσε με εσύ. Τι είναι προσωποληπτία, προσωποληψία που είναι μακριά από την ελπίδα μας στο Χριστό, με αποτέλεσμα να χάνουμε την αγάπη του Θεού. Και τέλος την ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, δεν έρχεται αν δεν υπάρχει πίστης. Ας μην αγωνιάτε, μην αγωνιάτε. Μην ταράσετε η καρδιά σας. Στον Θεό πιστεύετε και σε μέ πιστεύετε.
Αν δεν εμπιστεύεσαι τον Χριστό, τα λόγια του δηλαδή, τότε δεν μπορεί να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου. Η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της επέμβασης του Χριστού, της επέμβασης του Θεού, της εμπιστοσύνης μας. Και έτσι ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, αρχίζει και κρίνει. Το πιο γνωστό, δεν έχει αγάπη η Εκκλησία. Ποιος εσύ βρε παιδί μου που λες ότι δεν έχει αγάπη η Εκκλησία? Δεν τα κάνετε καλά. Δεν τα κάνουν καλά. Πού είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου? Ποτέ μην αφήνουμε τέτοια λόγια να βγαίνουν από το στόμα μας. Εγώ λέω ότι και λάθος θα κάνουμε. Η Εκκλησία ανήκει σε κανέναν. Ναι. Τα λάθη τα δικά μας ο Θεός θα τα αφήσει, δεν θα τα διορθώσει. Δεν έχω δηλαδή κάτι στο μυαλό μου που το λέω. Ο Λόγος του Θεού νομίζω ότι είναι αυτός που μας το λέει. Γιατί όταν λέμε λάθος, μην λες και για τους γονείς σου, λάθος έκανες. Τι θα πει λάθος έκανες? Μπαμπά, λάθος τα έκανες. Μαμά, για πιστούς μιλάμε. Μαμά, λάθος τα έκανες. Έπρεπε να είχατε κάνει. Κάτσε να έρθεις εσύ να δούμε πώς θα τα κάνεις. Κάτσε να έρθεις εσύ και θα σε δω πώς θα τα κάνεις. Μην κρίνουμε τους γονείς μας. Μην τους καταδικάζουμε. Να προσευχόμαστε. Μην κρίνουμε τα παιδιά μας, μην τα καταδικάζουμε, έστω και αν μιλάνε συνέχεια. Να προσευχόμαστε. Και αν μιλάνε συνέχεια, λέω έστω. Μην τα κρίνουμε, ούτε να τα καταδικάζουμε. Αλλά να προσευχόμαστε. Λέω. Δόξα τω Θεώ. Μην τα κρίνουμε, είναι παιδιά. Δύσκολη ηλικία. Αλλά και τα παιδιά να προσέχουν. Να μην μιλάνε. Αλλά ιδιαίτερα να μην κρίνουν και να μην καταδικάζουν. Κανένα νέο αδερφή. Και να μην ξεχνάμε, η αγάπη οικοδομεί. Να το ξαναπώ αυτό για να μας το θυμίζει ο Θεός πάντοτε. Η αγάπη οικοδομεί. Ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη οικοδομεί. Αν δεν έχεις αγάπη, θα γκρεμίζεις. Και η αγάπη είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Και μπορώ να καταλάβω αν στην καρδιά μου υπάρχει εγκεχημένη αγάπη από τα λόγια μου και από τα αυτιά μου. Από τα λόγια μου τι λέω και από τα αυτιά μου τι ακούω. Γιατί τα αυτιά αυτού που δεν έχει αγάπη χαίρεται να ακούει κακά. Αυτού που έχει αγάπη λυπάται όταν ακούει το κακό. Σκίζεται η καρδιά του. Πω, τι μου λες τώρα. Ακούει κακό. Αυτός που έχει αγάπη όταν ακούει κακό, σκίζεται η καρδιά του. Αυτός που δεν έχει αγάπη χαίρεται. Καλά να πάθει μωρά, δεν πρόσεχε. Καλά να πάθει. Με αυτόν θα ασχοληθούμε τώρα. Όμως γι' αυτό, ναι, αδερφοί αγαπητοί, έχεις το αίμα του Χριστός. Γι' αυτό είναι που περιφρονεί ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη ή περιφρονούμε εμείς μερικές φορές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Χριστός έχισε το αίμα του σταγόνα, το άμωμο και το αμόμητο και το αναμάρτητο. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί ο Θεός κάνει επεμβάσεις. Θα καθαρίσω αυτούς από όλες τους τις αμαρτίες τις οποίες αμάρτησαν. Θα συγχωρήσω αυτούς όλες τους τις ανομίες. Και θα τους επιστρέψω από όλες τους τις αποστασίες. Και η πόλη αυτή που λέτε εσείς ότι είναι κατεστραμμένη και είναι για τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους θα είναι σε μένα όνομα, καύχημα. Για σκέψω. Αυτόν για τον οποίο ο Χριστός λέει ότι θα είναι το καύχημά μου. Θα φέρνει το όνομά μου. Θα έχει τη σφραγίδα μου. Εσύ να λες ό,τι θες. Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό? Και να ξέρα ποιοι από εσάς θα ευλογηθούνε, θα έλεγα αυτούς να προσέχω. Επειδή δεν ξέρω, πρέπει να πω όλους θα σας προσέχω. Όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Για όλους θα προσεύχομαι. Αυτή η πόλη θα φέρει το όνομά μου, όνομα εφροσύνης, ένεσης
και δόξας. Και μπροστά στα έθνη, μπροστά στα μάτια μας, εγώ θα τους υψώνω και θα τους ευλογώ, ώστε θα βλέπουν οι άλλοι με έκπληξη και με τρόμο τις ενέργειες, τις δόξεις μου στους ανθρώπους αυτούς. Πω, πω, πω. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μη βλέπουμε το σήμερα. Και μη βλέπουμε και τα σαλευόμενα, όπως είπαμε την Κυριακή, τα οποία ο Κύριος θα τα αφαιρέσει. Και το σήμερα θα περάσει. Ούτε να βλέπουμε το φαινόμενο. Μακάρι να μπορούσαμε να βλέπαμε την καρδιά, αλλά και αυτό δεν μπορούμε. Γι' αυτό που θα βλέπουμε, στο Λόγο του Θεού. Εκεί θα βλέπουμε. Στην αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει. Και η φροντίδα μας ποια θα είναι. Ελέησέ μας, Κύριε. Και ευλόγησέ μας όλους και αυτόν που δε χωνεύω. Ιδιαίτερα αυτόν που δε χωνεύω. Και μακάρι να μην υπάρχει κανένας τέτοιος. Κανένας να μην υπάρχει. Και αν υπάρχει, γρήγορα, γρήγορα να πάω στον Κύριο να αφαιρέσει αυτή την πίκρα ή την κακία που έχω στην καρδιά μου. Και η ευλογία συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Ιερεμία και ακόμη πιο έκπληκτα αυτιά του Ιερεμία. Και θέλω, αδερφοί αγαπητοί, έτσι τουλάχιστον νομίζω ότι ο Θεός μου είπε, μπορείς να τους βλέπεις όλους στη μεγάλη ευλογία του αύριο και όχι στην κατάσταση του σήμερα, για να με δοξάζεις, να χαίρεσαι, να χαίρεται η ψυχή σου. Μπορείς να βλέπεις αυτό που θα κάνω σε αυτούς. Και δεν ξέρω αν πράγματι μου το είπε ο Θεός, αλλά ανέβηκε στην καρδιά μου. Και λέω ότι είναι γραφικό και το αποδέχομαι. Δεν θέλω να σε βλέπω πώς είσαι τώρα. Θέλω να σε βλέπω την ώρα που θα ακουστεί σάλπιγγα. Που θα πάρει φωτιά το σώμα αυτό. Και το φθαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία. Και το θνητό θα ενδυθεί αθανασία. Και τότε ξέρεις πώς θα σε βλέπω. Με φόβο και με τρόμο. Γιατί εσύ θα πάρεις φωτιά Πνεύματος Αγίου, με μένα τι θα γίνει. Με μένα τι θα γίνει. Και το κρίσιμο σημείο δεν είναι πόσοι από μας θα αρπαγούμε, πόσοι, Κύριε, θα σωθούνε, ολίγοι θα είναι ισοζόμενοι άραγε. Και η απάντηση ποια ήτανε. Κατηγορηματική. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Δεν είναι το ερώτημα πόσοι θα σωθούν. Το ερώτημα είναι εσύ τι κάνεις. Δεν είναι το ερώτημα ο άλλος τον οποίο κρίνω, βλέπω, απογοητεύομαι, χαίρομαι τι θα κάνει. Εγώ τι θα κάνω. Γι' αυτό καθένας λέει το δικό του βάρος να κρατάει. Το δικό του φορτίο. Και τότε, αδερφοί αγαπητοί, να δείτε πώς θα είναι διαφορετικά τα μάτια μας. Πώς θα είναι διαφορετικά τα αυτιά μας. Πώς θα είναι διαφορετική η καρδιά μας, πώς θα είναι διαφορετική η σκέψη μας. Τότε να δείτε πώς θα είναι συντετριμένη η καρδιά μας από φόβο για τον εαυτό μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Εγώ θέλω να κλείσουμε σήμερα με ένα εδάφιο. Η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Όχι μερικών, όλων. Και πιο πολύ από όλους ιδιαίτερα βρίσκεται σε κίνδυνο εκείνων που σήμερα ανάμεσά μας νομίζουν ότι ίστανται. Νομίζουν ότι πάνε καλά, στέκομαι καλά εγώ, δεν έχω ανάγκη. Αυτός πρέπει να φοβάται περισσότερο. Εκείνος που πρέπει να φοβάται λιγότερο είναι αυτός που λέει, Κύριε, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με, γίνε η λασμός, Κύριε, εσύ. Και ξέρετε πώς θα ονομαστεί ο λαός αυτός που έχει αυτή τη σκέψη. Είναι ο λαός που θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος
η δικαιοσύνη ημών. Αυτός είναι ο λαός. Αυτός είναι ο λαός που θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, που λέει με όλη του την καρδιά, ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη ημών. Όλοι οι άλλοι εμείς που κρίνουμε, κατακρίνουμε, καταδικάζουμε, λέμε, ξαναλέμε, μα τα ξαναλέμε, να λέμε συγχώρεσέ μας Κύριε και βοήθα μας να μην το ξανακάνουμε. Αμήν.